Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο θα προκαλέσει έτσι αίσθηση και προκαλεί εντύπωση. Πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τώρα, αν και έχουμε ασχοληθεί στο παρελθόν στην πρώτη χρονιά της εκπομπής, πριν από περίπου 3 χρόνια που ξεκινήσαμε εδώ και βρεθήκαμε την παρουσίαση στο Κρήτη σήμερα, ασχοληθήκαμε με τα καναρίνια γενικά σε τοπικό επίπεδο. Θέλω λίγο ωστόσο να πάμε και να αναφερθούμε σε μια έτσι αξιόλογη προσπάθεια. Μεταξύ άλλων διοργανωτές είναι τα μέλη της Ελληνικής Λέσχης Καναρινιών Εμφάνισης, όπου η μεγάλη συνάντηση πραγματοποιείται, θα μας το επιβεβαιώσει και ο κύριος Μπουρλιός, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, μια έκθεση 9-11 Δεκεμβρίου, άνοιξε τις πύλες σήμερα. Πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως. Είναι η μεγάλη συνάντηση των καναρινόφιλων της Ελλάδας. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Μπουρλιός είναι μέλος της Ελληνικής Λέσχης Καναρινιών Εμφάνισης, εκθέτης και εκτροφέας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα από το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Μιλάμε στον Ενικό, συνονόματε, οπότε είναι μια αξιόλογη προσπάθεια. Πόσοι εκθέτες? Νίκο, είναι πάνω από 100 τα άτομα που έχουν φέρει πουλιά στην έκθεσή μας. Είναι 1153 πτηνά από όλες τις κατηγορίες. Έχουμε καναρίνια, έχουμε εξωτικά πτηνά, παραδείσια, έχουμε παπαγάλους. Έχουμε καναρίνια χρώματος, καναρίνια θέσης. Είναι μια γιορτή για τα πτηνά. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση της χώρας. Ναι. Και περιμένουμε τον κόσμο. Περιμένουμε... Έχουν έρθει και κάποιοι φίλοι από την Κρήτη, έχουν κατεβάσει τα πτηνά τους εδώ. Μιας και βρισκόμαστε στο αντιληπτικό αέρα της Κρήτης. Βέβαια, αναφορικά τώρα με τις κατηγορίες των καναρινιών που συμμετέχουν, για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Μας είπες για καναρίνια χρώματος, για καναρίνια τύπου, φωνής υποθέτω. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη έκθεση φωνή είναι κάτι δευτερεύον. Υπάρχουν πιο εξειδικευμένες εκθέσεις για καναρίνια φωνής. Ναι. Στη συγκεκριμένη έκθεση μπορούμε να δούμε καναρίνια χρώματος, δηλαδή που εκπροσωπούν όλα τα χρώματα. Ανοιχτό χρώμα, λεφτά, κίτρινα, κόκκινα, σε συνδυασμούς αυτών των τριών χρωμάτων. Υπάρχουν σε πιο γήινες αποχρώσεις, καφέ, μαύρα, κοβάλτιο. Μετά πηγαίνουμε στα καναρίνια θέσεις που κυνηγάμε τη σωματοδομή, όπως είναι και το καναρίνι που βλέπουμε, που είναι το σήμα του συλλόγου μας. Είναι καναρίνια θέσεις. Κρίνονται με βάση τη σωματοδομή τους και με βάση τον τύπο τους. Είναι όπως που είναι πιο εύκολο να το καταλάβει ο κόσμος στα εκθεσιακά σκυλιά, που μεταξύ τους διαφέρουν πάρα πολύ σωματότυποι. Το ίδιο ισχύει και για τα καναρίνια. Αν θέλετε μπορούμε να δούμε βέβαια κάποια πουλάκια. Προτείνω βέβαια απλά να πάμε. Μια μικρή κατανόηση για τον ήχο. Δεν πειράζει Νικόλα. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Ακούμε και τους φίλους μας εκεί τα πτηνά μας. Θα δούμε τώρα κατευθείαν μέσα στην πηγή. Ένα λεφτάκι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το κλασικό, το λευκό, το καναρίνι. Και προχωρώντας, αφού έχουμε και μια εικόνα της έκθεσης, δεν είναι κάτι μικρό, είναι πάρα πολλές συμμετοχές. Έχουμε κίτρινα. Αρκετές συμμετοχές, έτσι δεν είναι ότι έχουμε 2-3 κίτρινα. Τα κίτρινα έχουν διαχωρισμούς ανάλογα με την απόχρωση του χρώματός τους, ανάλογα με τη σωματοδομή τους και αυτά. Μπορούμε να καταλήξουμε, τώρα είμαστε στα χρώματος, έτσι, πηγαίνουμε σε κάτι πιο κλασικό κόκκινο καναρίνι. Και βλέπουμε και πάνω και τα βραβεία βέβαια, βραβευμένα, πολλά από αυτά τα καναρινάκια. Εννοείται, υπάρχουν πρώτες θέσεις. Εδώ είμαστε σε κάτι, ένα λεπτάκι, να δούμε καναρίνια που πάμε με βάση την εμφάνισή τους. Αν μπορείτε να διακρίνετε τη σωματοδομή τους ότι είναι ξεχωριστή ή να διακρίνετε το μέγεθος των καναρινιών. Επιβλητικό το συγκεκριμένο. Είναι καναρίνια εμφάνιση. Ελληνική λέσχη καναρινιών εμφάνιση. Πηγαίνουμε σε κάτι το οποίο να ξεχωρίζει. Το οποίο να θυμίζει. Αυτά που βλέπετε συγκεκριμένα είναι τα καναρίνια Yorkshire με καταγωγή από το Yorkshire της Αγγλίας. Αυτά είναι ισπανική αρλεκίνη, καταγωγή από την Ισπανία. Πορτογαλική αρλεκίνη, συγγνώμη. Θα το ξαναβρούμε, θα το βρούμε. Μπήκαμε σε αναμονή. Είναι εξαιρετική προσπάθεια. Και είναι τεράστια η αγάπη αυτών των ανθρώπων. Νικόλα, ο λόγος σε σένα. Με καταγωγή από την Αυστραλία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε τα χρώματα, τα εντυπωσιακά χρώματα αυτών των πουλιών. Είναι τα λεγόμενα παραδείσια, ή κάνω λάθος? Πολύ σωστά. Είναι τα παραδείσια πουλιά κατηγορίας Γκούλντιαν.
Αυτά τα πουλιά ζουν στην Αυστραλία. Έχουν έρθει από το άλλο ημισφαίριο. Οι προγονείς τους και εκτίθενται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Καταγωγή έχουμε πουλιά τα οποία εκπροσωπούν όλο το βασίλειο. Έχουμε μέχρι και... Ναι. Μία πορεία, ο όρος γενικά των κόκκινων καναρινιών, πώς είναι η ονομασία τους, γιατί έχουμε μία πορεία εδώ. Κόκκινα καναρίνια, έτσι λέγονται. Κόκκινα λιποχρωμικά καναρίνια. Μάλιστα. Κόκκινα λιποχρωμικά, εξαιτίας του λιποχρώματος που έχουν. Και εδώ που έχουμε πηγαίνουμε. Και σκούρο μαύρο καναρίνι. Σε χρώμα πάλι, μαύρα καναρίνια. Που είναι κάτι εντυπωσιακό κι αυτό. Παρδαλά καναρινάκες. Ό,τι απόχρωση και να θέλετε, στην έκθεσή μας υπάρχουν. Δηλαδή εκπροσωπούμε το σύνολο της ορνιθοκουλτούρας της χώρας. Ορνιθοκουλτούρα. Είναι μια έκθεση διεθνών προδιαγραφών. Ανάλογοι διαγωνισμοί γίνονται και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι εκτροφείς που συμμετέχουν σε εμάς εδώ, στον προηγούμενο μήνα είχαν επισκεφτεί τον σχεδόν παγκόσμιο διαγωνισμό που είχε γίνει στην Ιταλία, στη Μόντενα. Και θα ξαναεπισκεφτούμε και την Ιταλία για το παγκόσμιο στην Νάπολη το Γενάρη. Στην Νάπολη το Γενάρη, τον Ιανουάριο, ε! Γενικότερα ο χώρος... Ναι, είναι το παγκόσμιο. Τα καναρίνια τα οποία έχουν διακριθεί με το χρώμα τους, με τη θέση τους, με τη στάση τους στη δική μας έκθεση εδώ, θα ακολουθήσουν τη διαδρομή τους και θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν μια θέση στο παγκόσμιο κύπελο, να δούμε τα ελληνικά χρώματα να διακρίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι να πούμε, είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Δεν είναι και πρώτη βλέπω... φορά, γνωρίζετε. Η αλήθεια είναι τώρα μέσα σε ένα καθεστώς... ανατιμήσεων. Φαντάζομαι ότι και οι τροφές έχουν φτάσει στα ύψη, δηλαδή δυσκολεύεστε. Παρά τα αυτά δεν εγκαταλείπετε. Σίγουρα το κόστος έχει εκτιναχθεί. Δηλαδή δεν είμαστε επαγγελματίες, δεν είναι ότι είμαστε κάποιοι έμποροι, έχουμε κάποιο μαγαζί. Ναι. Είμαστε ερασιτέχνες, τα εκτρέπουμε για τη δική μας, για την ψυχική μας υγεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτή τη δυσκολία που επικρατεί, όσο μάλλον οι άνθρωποι δυσκολεύονται να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους. Για να τη συντηρήσουν. Εμείς προσπαθούμε να συντηρούμε ταυτόχρονα μια δεύτερη οικογένεια, ένα κοπάδι με καναρίνια. Τα οποία είναι και απαιτητικά, έτσι. Δεν είναι ότι είναι απλά καναρίνια, έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και εμείς σκεφτείτε ότι διεκδικούμε το να κυνηγάμε το καλύτερο. Δεν θα κάτσουμε, θα κάνουμε κάποιο σαν σεμινάριο, να σας το πω. Θα δείξουμε το πώς θα πρέπει να είναι το αρσενικό με το θηλυκό για να συνδυαστούν και να μας δώσουν το τέλειο αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Γιατί όπως σας ανέφερα και πριν, κυνηγάμε τις παγκόσμιες διακρίσεις. Και γενικότερα μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστό, αλλά σαν Έλληνες στο εξωτερικό διαπρέπουμε. Έχουμε φοβερά αποτελέσματα. Εδώ τι έχουμε? Εδώ είναι παπαγάλι κοκατίλι. Γενικό έχουμε πάρα πολλούς παπαγάλους. Όπως σας είπα, η εκτροφή μας είναι... δεν περιορίζεται σε ένα ή δύο είδη. Έχουμε από παπαγάλους, σας έδειξα πριν τα παραδείσια, τα πτηνά. Και οι παπαγάλοι εδώ πέρα είναι ό,τι σχέδιο και ό,τι μέγεθος και ό,τι χρώμα θέλετε. Νικόλα, εσύ σε προσωπικό επίπεδο γενικά, σε ποιον τύπο έχεις αδυναμία? Θα σας πω, εγώ γι' αυτό με βλέπετε και αρκετή ώρα εδώ, εγώ έχω αδυναμία στα καναρίνια τα Yorkshire, αυτά που σας έδειξα στην αρχή. Εδώ είμαι στα καναρίνια θέσης, δηλαδή έχω την τρέλα στο κεφάλι ότι κυνηγάω την ομορφιά. Κυνηγάς την ομορφιά. Κυνηγάμε το κατόρθωτο. Είμαστε συνεχώς, σκεφτείτε ότι ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, προσπαθούμε να βρίσκουμε ανάμεσα στις χιλιάδες τώρα φτηνά αυτά τα οποία πλησιάζουν πιο πολύ στα δικά μας στάνταρ και ναι, πλησιάζουν το στόχο που θέλουμε να φτάσουμε. Αλλά είμαστε εδώ, δηλαδή εγώ προσωπικά έτρεπω καναρίγια Yorkshire και ξεκινάω δειλά τώρα να κάνω και κάποια βήματα σε πιο δύσκολα είδη. Έχω ξεκινήσει ασχολούμαι και με τις καρδερίνες, όχι τις δικές μας εδώ που είναι στην Ελλάδα. Είναι καρδερίνες από την Ευρώπη σε ναι, διάφορα χρώματα. Τα οποία είναι πουλιά τα οποία δεν ζουν στην Ελλάδα και δεν μπορούμε να τα βρούμε. Έρχονται, δηλαδή τους γεννήτωρες εμείς τους φέρνουμε από το εξωτερικό. Μάλιστα.
Λοιπόν, βέβαια, να μας δείξεις. Να σας δείξω ένα πολύ ιδιαίτερο με μπούκλες. Αυτό είναι καναρίνι άτζι. Έχει καταγωγή στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει μπούκλες. Είναι και κάποια ράτσα παριζιέν, αν δεν κάνω λάθος, που πάλι έχουν κάτι μπούκλες. Εννοείται. Πολύ σωστά. Έχουν οι παριζιέν, σγουρά του βορρά, σγουρά του νότου. Είναι αρκετά και τα καναρίνια με τις μπούκλες. Είναι εκτροφές που προσανατολίζονται στο κάθε. Μάλιστα. Μάλιστα, Νικόλα, εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, εξαιρετικός. Εγώ σας ευχαριστώ. Αυτή η περιήγηση σε ζωντανή σύνδεση είναι μοναδική. Και θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και στην Νάπολη, καθώς είμαι σίγουρος θα βρεθείς το Γενάρη. Εννοείται. Θα χαρώ πάρα πολύ να έχουμε κάποια σύνδεση και από την Νάπολη. Με πολύ μεγάλη χαρά. Το κλείνουμε από τώρα. Νικόλα μου, να είσαι καλά. Έγινε λίγο, μου σε ευχαριστώ και εγώ. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά.